έρθει να κάνουμε εγκατάλειψη στη ΔΟΗ της Μυτιλίνης συμβολικά. Έχουμε χορτάσει λόγια από τους πολιτικάντιδες και από τους πολιτικάντιδες που συμμετέχουν στον αγώνα, γιατί τα λόγια είναι φτώχεια. Όπως και εγώ και άλλα παιδιά έχουμε γυρίσει από την Αθήνα τον τελευταίο καιρό λόγω της κατάστασης, και αυτή η κατάσταση που βρίσκουμε στο Πλωμάρι μας κάνει να θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτό. Μιλάς για ανεργία, γιατί? Για όλα. Και για ανεργία και για ποιότητα ζωής. Τι θα ήθελες να αλλάξει το Πλωμάρι? Το πρόβλημά μας το έχει φέρει ο Καλλικράτης και η αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας. Αλλαγή πολιτικής προς την... και να σκεφτούν την ισιωτικότητα η οποία είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Σήμερα είναι η δεύτερη κινητοποίηση που αποφάσισε η Επιτροπή Αγώνα και η Γενική Συνέλευση των Κατοίκων του Πλωμαρίου στα πλαίσια της εντατικοποίησης των κινητοποιήσεων αυτών, προκειμένου να φανεί στη Μυτιλίνη το δίκαιο των αγώνων μας, δηλαδή η κατάργηση των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και η διαμαρτυρία μας για τη δημιουργία ενός νότιου Δήμου στο νησί. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτές τις μέρες θα συζητήσουμε ξανά για να προχωρήσουμε σε περαιπέρα κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι οι αυτοδιοικητικοί που είχαν αναλάβει να κτίσουν τα ραντεβού μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα. Και βεβαίως μάθαμε και κάποια πράγματα τα οποία χειροτερεύουν τη θέση μας. Δηλαδή ο εσωτερικός κανονισμός, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου προβλέπει αποκεντρωμένη διοίκηση στην Καλονή, το δε Πλωμάρι το αφήνει έτσι όπως είναι και δημιουργεί μόνο γραφεία αντί τμήματα υπηρεσιών. Βεβαίως δεν θα μείνει αναπάντητη αυτή η προσπάθεια του Δήμου Λέσβου να υποβαθμίσει έτσι περισσότερο το Πλωμάρι, και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς που κινούμαστε μέχρι σήμερα. Μετά από τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων, βλέπουμε ότι ο κόσμος όχι μόνο δεν έχει χάσει την όρεξή του, αλλά βλέπουμε και όλο και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Είναι προφανές ότι όταν παίζεται η ζωή των άλλων, εννοείται ότι ο κόσμος θα συμμετέχει. Αυτό υποδηλώνει ότι είναι δίκαιος ο αγώνας μας και δίκαια τα αιτήματά μας. Πέστε μας, κύριε Κόρακα, πέστε μας, ότι δεν είναι κατάσταση σαν πάντων. Τι θα κάνετε, παιδί μου, έτσι, είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε κατεβεί αντιπροσωπεία πολιτών από το Πλωμάρι μαζί με την Επιτροπή Αγώνα που εξελέχθηκε από το Λαϊκή Συνέλευση Πλωμαρίου για να διεκδικήσουμε καταρχήν την μη φυγή, το μη αναστολή λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο Πλωμάρι, του ΙΚΑ, της ΔΟΗ, του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου και όλων όσων δρομολογούνται να κλείσουν. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να μην κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες, σκοπός μας είναι ευρύτερος. Με την αναστολή λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών θα θυγεί πρώτα απ' όλα και ο λαός και ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες και της Μυτιλίνης. Σκεφτείτε όλο τον όγκο των πλωμαριτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες καθημερινά με να μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα του νησιού για να εξυπηρετηθούν από εδώ. Εκτός από αυτό όμως, επειδή μία πηγή των προβλημάτων, μία αιτία είναι βέβαια και ο Καλλικράτης, η δημιουργία ενός μονοδήμου σε αυτό το τεράστιο νησί, θέλουμε οπωσδήποτε και τη δημιουργία ενός νότιου δήμου, ενός δήμου στη Νότια Λέσβο. Το πρόβλημα είναι παλαισβιακό. Καλούμε όλους τους Μυτιλινιούς, γιατί δεν θυγόμαστε μόνο εμείς από αυτό. Θίχθηκε η Μύθυμνα με την αναστολή της λειτουργίας της ΔΟΗ Μύθυμνας από 1η Οκτωβρίου. Θίγεται ο Πολυχνήτος, θίγονται όλα τα χωριά, όλες οι κομοπόλεις της Λέσβου. Θέλουμε τους πάντες στο πλευρό μας. Είναι συμβολικές οι κινήσεις που κάνουμε και σήμερα για να δείξουμε ότι πρακτικά δεν θα λειτουργεί καμία δημόσια υπηρεσία στο μέλλον σε όλη τη Λέσβο, όχι μόνο στο Πλωμάρι. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Έχουμε αρκετές ιδέες για κινήσεις και για το επόμενο διάστημα. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, με τον τρόπο που μπορούμε βέβαια, ίσως μέσω των τοπικών συμβουλίων, να τους ενημερώνουμε για τις κινήσεις μας, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να ακούσουμε και τις δικές τους προτάσεις, ώστε οι κινητοποιήσεις να στραφούν και προς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, γιατί εκεί είναι το κέριο ζήτημα. Αν θα μας ακούσουν. Μέχρι στιγμής αναμένουμε ακόμα ένα ραντεβού με τους αρμόδιους υπουργούς, Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Οικονομικών, να μας αιτιολογήσουν γιατί κλείνουν αυτές οι υπηρεσίες. Όντως δεν ήταν παραγωγικές, γιατί εμείς έχουμε άλλη εικόνα από τα έγγραφα που έχουμε να τους δείξουμε. Προς το παρόν είμαστε στην αναμονή ως προς αυτό. Αν δεν έχουμε αποτέλεσμα, όμως θα κινηθούμε μόνοι μας με κάθε τρόπο που μπορούμε.
ξεκινήκαν στο Σύνταγμα από δούλιο λίγο με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν τον ύπνο. Το Πλωμάρι συνεχίζει τον αγώνα που ξεκίνησε εδώ και αρκετές ημέρες και έχει σκοπό η κινητοποίηση στην κατάργηση των υπηρεσιών από τη δεύτερη μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του κόσμου, την ερήμωση ενός τόπου και βέβαια που γίνεται ανεφουσίας. Και όταν λέμε ανεφουσίας, εφόσον και μετά την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου ότι και τα ενίκια που πληρώνουν οι δημόσιες αυτές οι υπηρεσίες δεν θα εισπράττουν, δεν τα θέλει ο Δήμος ή θα έβαζε ένα συμβολικό ποσό. Θεωρώ παράδεκτο γεγονός, χωρίς να είναι έτοιμες οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης του κράτους, να εξυπηρετήσει τους πολίτες στην έδρα τους, στον τόπο τους, να τους ταλαιπωρεί, χωρίς λόγο και ουσία. Αυτός που είναι ένα τρόπος αντίδρασης του κόσμου, όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, είναι ενάντια στο κλείσιμο των υπηρεσιών, στις ερήμωσεις του τόπου και επαναλαμβάνω γίνεται χωρίς καμία εξυπηρέτηση, καμία ουσία και χωρίς να έχει κανένα κόστος το ίδιο το κράτος. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τον αγώνα που ξεκίνησαμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα από κομματικές παρατάξεις και διαφορές. Είναι ένας αγώνας που έχει τρεις αποδέκτες ουσιαστικά. Ο πρώτος αποδέκτης είναι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λέσβου ουσιαστικά την ίδρυση ενός διοικητηρίου υπηρεσιών στο Πλωμάρι, στο Νότιο Δήμο, στο νότιο κομμάτι της Λέσβου, μέχρι τη δημιουργία του Νότιου Δήμου, ο οποίος είναι και ο τελικός στόχος του αγώνα μας. Ο δεύτερος αποδέκτης είναι η Περιφέρεια. Ζητάμε από την Περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη, να μεσολαβήσει στη συνάντησή μας με την κεντρική διοίκηση, με την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να αναπτύξουμε ακριβώς το πρόβλημα που δημιουργείται όχι μόνο στο Πλωμάρι, αλλά στο νότιο κομμάτι του νησιού, συνολικά από την αποψήλωση των υπηρεσιών, την απομάκρυνση των υπηρεσιών. Και τρίτος αποδέκτης είναι φυσικά η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση, ο υπουργός μας εδώ στο νησί και συνολικά η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καταλάβει ότι αυτός ο Δήμος που δημιουργήθηκε με τη λαθεμένη εφαρμογή του Καλλικράτη στο νησί, είναι ένας Δήμος τέρας που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής χωροταξίας θα μπορούσε να καταλάβει πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το νησί. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες ανάπτυξης, τρεις πόλεις. Το ζητάμε από την προεκλογική περίοδο, ζητήσαμε να υπάρξει ο νότιος δήμος στο νησί. Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη είχε πάρθει απόφαση και κοινό ψήφισμα από τους πρώην δήμους της Νότιας Λέσβου, οι οποίοι είχαν κάνει κοινή διακήρυξη την ίδρυση, οικειοθελής ίδρυση Νότιου Δήμου. Επιμένουμε να το ζητάμε, αφού ήταν ένα αίτημα όλων των πρώην Δήμων, επιμένουμε να το ζητάμε και σήμερα. Είναι ο μόνος δρόμος για να επιβιώσει ο τόπος μας, είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη και παράλληλα είναι και ο μόνος δρόμος συνολικά για την ανάπτυξη του νησιού. Η Μυτιλίνη δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συγκεντρώσει και να απορροφήσει όλη αυτή την έκταση, αυτό το τεράστιο δημοτέρας. Καλημέρα σας, λέγομαι Μιχαλέλη Ειρήνη, έχω δουλέψει 33 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι από το Πλωμάρι και με τη σύνταξή μου διαμένω πάλι στο Πλωμάρι, στη γενέτειρά μου. Έχω να πω ότι το Πλωμάρι με τα γύρω χωριά συγκεντρώνει 6.000 κόσμο. Αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι αγανακτισμένος, είναι αηδιασμένος, είναι μπουχτισμένος, είναι σχεδόν πιστάγκωνα δεμένος από την τρομερή αυτή εποχή που ζούμε, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος και δεν θα δεχτεί, από ό,τι καταλαβαίνω από τις κινητοποιήσεις μας, με τίποτα όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, να καταργηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες του Πλωμαρίου, που σημαίνει θάνατος για το Πλωμάρι, σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν θα έχουν μέλλον στο Πλωμάρι, ούτε και παρόν. Δεν δέχεται λοιπόν ο κόσμος του Πλωμαριού την κατάργηση των δημοσίων υπηρεσιών και δεν είναι μόνο η ΔΟΗ. Σήμερα είναι η ΔΟΗ, αύριο θα είναι το Ειρηνοδικείο, θα είναι το ΟΗΚΑ, μεθαύριο θα είναι το Κέντρο Υγείας, θα γίνει ένα απλό αγροτικό ιατρείο καθώς μαθαίνω.
πώς θα στηριχθεί αυτός ο κόσμος, πώς θα μείνει στην Κομόπολη του. Δεν είναι εύκολο για ένα πλωμαρίτη να διανύσει 42 χιλιόμετρα, να κατεβεί στη Μυτιλίνη για να κάνει μια αίτηση, να γυρίσει πίσω άλλα 42 χιλιόμετρα και να ξαναγυρίσει εδώ στη Μυτιλίνη, στην πρωτεύουσα, για να εξυπηρετηθεί δεύτερη και τρίτη φορά. Καταλαβαίνετε, και οι υπηρεσίες εδώ στη Μυτιλίνη δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά και ο πλωμαρίτης είναι αγανακτισμένος από αυτή την κατάσταση. Είμαστε κατά του Καλλικράτη. Θέλουμε στο νότιο μέρος του νησιού ένα δήμο που θα μας εξυπηρετήσει. Θέλουμε την αυτοδιοικητική μας αυτοτέλεια. Θέλουμε τις υπηρεσίες μας πίσω, τις δημόσιες υπηρεσίες μας. Ευχαριστώ.